Καλημερίζω τώρα τον βουλευτή Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα και σας και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Προσπαθούμε. Έτσι θα πρέπει να είναι, να προσπαθούμε όλοι μας. Λοιπόν, εσείς για άλλη μια φορά με μια ερώτηση που καταθέσατε προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητάτε να σταματήσει ο εμπεγμός, όπως λέτε, ο τίτλος είναι να σταματήσει ο κυβερνητικός εμπεγμός και να αναθεωρηθεί άμεσα το τιμολόγιο του 2011 για τις δαπάνες επισκευής των σεισμόπληκτων κτηρίων. Απλά και συμπτωματικά έρχομαι να προσθέσω και να πω, να το υπενθυμίσω ενδεχόμενα σε αυτούς ή να το πω σε αυτούς που δεν το ξέρουν, ότι στον Ιούνιο πήραν νέα αύξηση τα οικοδομικά υλικά κατά 11,6% έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δικτών έτους 21 με το 20. Έτσι. Λοιπόν, σας ακούω τώρα. Γιατί κυβερνητικός εμπεγμός και γιατί όλα τα υπόλοιπα? Κυρία Δουλειαράκη, όπως πολύ να κάνουμε όμως κάτι, αν έχετε την καλοσύνη, σας ακούμε λίγο καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Ναι. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι, κυρία Δουλειαράκη. Ξεκινήστε. Όπως σωστά είπατε, το τελευταίο διάστημα με 12,3 τον πληθωρισμό στην πατρίδα μας, τα οικοδομικά υλικά και γενικότερα τα υλικά δόμησης κάθε κατηγορίας έχουν πάρει την ανιούσα. Όμως και πριν τις τελευταίες αυξήσεις υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα. Το τιμολόγιο με βάση το οποίο το κράτος αποζημιώνει, χρηματοδοτεί, αν θέλετε, τον σεισμόπληκτο για να ανακατασκευάσει το σπίτι του ή το κατάστημα, είναι ξεπερασμένο από τα πράγματα. Είναι 11 χρόνια πριν και υπήρχε ούτως ή άλλως πρόβλημα και πριν τις τελευταίες ανατιμήσεις. Το είχαμε θέσει. Ιδιαίτερα όμως μετά από αυτές. Είναι εντελώς απαράδεκτο να συνεχίζει να επιμένει έμεσα το Υπουργείο ότι θα παραμείνουν και θα εξεταστούν οι φάκελοι αυτοί με το τιμολόγιο, θα χρηματοδοτηθούν, θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι με το τιμολόγιο του 11. Γιατί λέω έμεσα? Γιατί πριν από 2 περίπου μήνες, σε επίκαιρη ερώτησή μου, αφού δεν απαντούσε στις γραπτές ερωτήσεις του αρμόδιου Υπουργείου, κατέθεσα επίκαιρη, συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής και δεσμεύτηκε ο Υπουργός, ο οποίος μάλιστα είπε ότι συμπτωματικά την άλλη εβδομάδα περνά από την αρμόδια επιτροπή η αναθεώρηση του τιμολογίου όλων των κωδικών που περιλαμβάνονται στις δαπάνες για την επισκευή κτηρίων. Δυστυχώς μέχρι και τώρα δεν έχει γίνει κάτι, που σημαίνει ότι η υποβολή των φακέλων γίνεται από, και υπολογίζουν οι μηχανικοί ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί τους με βάση τις τιμές του 11. Είναι απογοητευτική η διαφορά, είναι δραματική η διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό κόστος και στην ενδεχόμενη αποζημίωση που θα λάβουν, και έτσι υπάρχει απογοήτευση και μια, αν θέλετε, καχυποψία για την απόδοση του όλου εγχειρήματος. Κοιτάξτε, κύριε Βουλευτά, και η υποβολή φακέλων καθυστερεί, αλλά και σε περίπτωση που θα εγκριθεί ένα νέο τιμολόγιο, είναι αμφίβολο εάν θα έχει αναδρομική ισχύ, να ισχύσει δηλαδή για τους φακέλους που έχουν υποβληθεί αυτούς τους τελευταίους μήνες για τους σεισμόπληκτους του 2021. Θέσατε όλα τα ζητήματα μαζεμένα και με την ώρα που προσπάθησα έτσι να μπω εμβόλυμα μέσα στο λόγο σας, αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Προσέξτε, το ρεπορτάζ ούτως ή άλλως έλεγε από την Αθήνα ότι η όποια διαφορά μπορεί να υπάρξει σε αυτή την αναθεώρηση, είναι το ρεπορτάζ αυτό, έτσι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο και να πω κάτι άλλο, θα ήταν πολύ μικρή αυτή η διαφορά που θα υπήρχε, όποιες και αν ήταν οι αντιδράσεις, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει κάτι άλλο.
Σύσταση φακέλου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα έμαθα κάποια στιγμή μετά από την παρότρινση του Δημάρχου, του κυρίου Φραγκάκη, μέσα από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, αν δεν έχετε, είσαστε ενταγμένοι στην αρρωγή, έχετε πάρει κάποια προκαταβολή, πρέπει να κάνετε τον φάκελό σας, ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, ελάτε να με βρείτε προσωπικά, ότι υπήρξε κοσμοσυρωή στο Δημοτικό Μέγαρο, στα γραφεία του Δήμου, να το πω διαφορετικά, από τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν είχαν, δεν έχουν, και από την άλλη εξαιτίας αυτής της μη αναθεώρησης, επίσης το μεγάλο θέμα το οποίο τίθεται αυτή την ώρα και θίγεται και εσείς, είναι ότι πάνε όλα πίσω. Και γιατί ο άλλος να θέλει να επενδύσει ξανά? Γιατί να θέλει με όλες αυτές τις γραφειοκρατίες, τις καθυστερήσεις και τις τιμές να ξαναφτιάξει το σπίτι του, το οποίο δεν ξέρει και αν θα υπάρχει αύριο, ναι? Πάμε λοιπόν στο εφόσον θέλει, δεν μπορεί. Υπάρχει γενικότερη απογοήτευση και σωστά λέτε γιατί να θέλει, αλλά ακόμα και αν θέλει και επιμένει, δεν μπορεί. Mm-hmm. Δεν μπορεί και λόγω του τιμολογίου και λόγω της γραφειοκρατίας και λόγω του αρχικού κόστους. Βεβαίως η πολιτεία, ίσως και ο Δήμος, έπρεπε να καθορίσουν ορισμένα κριτήρια κοινωνικά, οικονομικής κατάστασης, οικογενειακής κατάστασης, ιδιαίτερα για τη στέγαση όταν πρόκειται, και να υπάρχει συγκεκριμένη βοήθεια σε αυτές τις οικογένειες. Το γενικό και αόριστο δεν μ' αρέσει, το λέω ευθέως. Είναι λίγο καλατιακό. Νομίζω σας ακούνε. Πώς? Νομίζω σας ακούνε και παίρνουν το μήνυμα. Ναι. Η πολιτεία λοιπόν τι έκανε? Έχει βάλει ένα κόστος δυστυχώς για τους μηχανικούς πάρα πολύ μικρό, και οι ίδιοι μηχανικοί όταν αναλαμβάνουν φάκελο με χαμηλό κόστος ουσιαστικά κάνουν τη δική τους προσφορά προς το πληγέντα, προκειμένου να ανασυστήσει, να επισκευάσει, να ανακατασκευάσει το σπίτι του. Είναι ένα θέμα λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο μεγάλο ζήτημα που τώρα πρέπει να λύσει η κυβέρνηση, διότι καταλαβαίνετε ότι επιλύοντας το θέμα του πραγματικού κόστους θα υπάρχει αμέσως ενθάρρυνση για την υποβολή φακέλων. Γιατί μέσα στο κόστος περιλαμβάνεται και η αμοιβή του μηχανικού. Mm-hmm. Εάν λοιπόν γίνει αναθεώρηση των τιμών και έχουμε πραγματικό κόστος για το μηχανικό, δεν θα χρειάζεται τίποτα παραπάνω από ό,τι θα προβλέπει η ίδια η διαδικασία. Το δεύτερο ζήτημα mm-hmm. είναι η εξέταση και η έγκριση των φακέλων, η οποία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Μόλις πρόσφατα βέβαια εγκαταστάθηκαν οι νεοπροσληφθέντες, 30 περίπου υπάλληλοι, 17 από αυτούς μηχανικοί, για να εξετάζουν και να προωθήσουν τους φακέλους. Είναι ένα θέμα, αλλά προσέξτε, πολύ σημαντικό. Έχει υποβληθεί σήμερα ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός, δεν θέλω να πω νούμερο γιατί δεν είμαι σίγουρος για την ενημέρωση που έχω. Εάν δεν έχει αναδρομική ισχύ ή όποια αναθεώρηση του τιμολογίου, τότε υπάρχει ζήτημα. Δεν μπορεί οι μισοί να εξεταστούν με το ένα τιμολόγιο και οι άλλοι μισοί με το άλλο. Τώρα, το αυτό που λέει το ρεπορτάζ, ότι θα είναι μικρές οι διαφορές, είναι απαράδεκτο. Όταν θέλουν να μας πούνε ότι οι τιμές του 11 και σημερινές έχουν μικρές διαφορές, αν κατάλαβα καλά, τότε είναι εκτός πραγματικότητας οι άνθρωποι. Βέβαια από ό,τι διάβασα το Σάββατο θα είναι εδώ κλιμάκιο κυβερνητικό, αλλά για τον χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν είναι το αρμόδιο. Ναι, είναι δηλώσεις του και του κυρίου Φραγκάκη. Αλλά θα σας πω ένα συναφές θέμα που υπάρχει. Πολύ σωστά είπατε γιατί να θέλει και γιατί αφού δεν μπορεί ακόμα ένας λόγος παραπάνω. Θα σας πω το εξής. Για κτίρια που είναι ρημοτομούμενα με βάση το ολοκληρωμένο πλέον πολεοδομικό σχέδιο, παραδείγματος χάρη του Αρκαλοχωρίου, ή με βάση νέους συντελεστές που ισχύουν σε άλλες περιοχές, μειωμένους συντελεστές. Mm-hmm. Το κτίριο που θα ανακατασκευαστεί, εάν πρέπει να είναι από αυτά που
χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, θα είναι πολύ μικρότερες, πολύ μικρότερες δόμησης, έτσι, μικρότερου συντελεστή δόμησης, πολύ λιγότερα τετραγωνικά. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση με το συντελεστή δόμησης, κυρίως για τα ρημοτομούμενα. Θα πρέπει ίσως το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Υποδομών να δει το πρόβλημα, γιατί δεν είναι οικονομικά βιώσιμη μια επένδυση για έναν αδύναμο πολίτη, και μάλιστα όταν υπολείπεται η κρατική στήριξη του πραγματικού κόστους, για να κατασκευαστεί ένα κτίριο που θα είναι το μισό στα τετραγωνικά. Το βάζετε στη σωστή του τη διάσταση. Αυτά είναι πολύ μεγάλα ζητούμενα και ξέρετε τι ενοχλεί πολύ περισσότερο και τον κόσμο με τον οποίο μιλά, κύριε Κιγκέρογλου. Μιλάτε, φαντάζομαι, και εσείς μαζί του, τέλος πάντων, παίρνοντας ή εισπράττοντας διάφορα από αυτά που σκέφτονται οι άνθρωποι. Τώρα η μελέτη. Τώρα ο χωρικός σχεδιασμός. Χθες τι κάνανε, γιατί δεν το προχωρήσανε, γιατί υπάρχει η επίκληση πάντα αυτής της γραφειοκρατίας. Πάμε σε αυτό που λέγατε εσείς ο ίδιος και εδώ, ότι ξέρετε, άμα δεν θέλεις να ζυμώσεις 5 μέρες κοσκινίζεις και επικαλείσαι τη γραφειοκρατία. Τώρα όλα. Κοιτάξτε, το χωρικό σχέδιο είχε τεθεί από την εποχή που λεγόταν ΣΚΟΑΠ, ο χωροταξικός σχεδιασμός αυτού του επίπεδου. Ήταν τότε 3 δήμοι. Οι 2 δήμοι είχαν αποφασίσει να το κάνουν, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού. Ο Καστελίου, για τους δικούς του λόγους και λόγω των τοπικών αντιδράσεων, δεν είχε αποφασίσει. Και έτσι έμεινε πίσω σε σχέση με εκείνη την περίοδο που πραγματικά υπήρχε μια προώθηση των ΣΚΟΑΠ, των σχεδίων που σήμερα ονομάζονται χωρικό ή ειδικό πολεοδομικό. Έτσι πέρασαν τα χρόνια. Όταν έφτασε κοντά και να υπογραφεί η σύμβαση, το είχαμε θέσει ξανά το ζήτημα στο Υπουργείο, πώς προχωρούμε στην σύναψη σύμβασης για το αεροδρόμιο χωρίς να έχουμε κάνει το ειδικό χωροταξικό για την περιοχή. Πονίβω όντως εν διαιρήμο. Πριν από 2,5-3 περίπου χρόνια, μπορεί και παραπάνω, με την προηγούμενη κυβέρνηση υπήρξε μια δέσμευση ότι θα προχωρήσει. Δεν προχώρησε. Ο κύριος Σταγαράς, που έρχεται το Σάββατο το 2020 το Γενάρη, μας είπε ότι σε 6 μήνες προκυρήσεται. Στη συνέχεια επικαλέστηκαν την πανδημία και τα προβλήματα που αυτή έβαλε. Έστω και τώρα έρχεται. Είναι καθοριστικό το ειδικό χωρικό, γιατί θα καθορίσει τη χρήση της γης και θα προστατεύσει την περιοχή από την άναρση δόμηση, και κυρίως θα βοηθήσει, εάν όμως συμπεριλάβει και προσαρμοστεί στις ανάγκες μετά το σεισμό, θα βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της περιοχής. Τι σημαίνει να προσαρμοστεί μετά το σεισμό? Προσαρμογή μετά το σεισμό σημαίνει ακόμα και δημιουργία νέου οικισμού, πρόβλεψη νέου οικισμού, πολεοδόμηση δηλαδή πέρα από τα όρια των σημερινών οικισμών, ούτως ώστε να διευκολυνθούν άνθρωποι που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να οικοδομήσουν στο παλιό οικόπεδό τους, να το πω απλά-απλά, για οποιοδήποτε λόγο, να μπορούν να επιλέξουν ένα νέο οικισμό και να επενδύσουν εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είχα θέσει από την πρώτη μέρα, όταν είχε έρθει ο κ. Μητσοτάκης στο Αρκαλοχώρι, την πρώτη μέρα εννοώ, μετά το σεισμό, και είχε γίνει αποδεκτό, γιατί είπαμε τότε ότι με νέο οικισμό μπορεί να υπάρξει και μεταφορά οικισμού που είναι στην άκρη του διαδρόμου, και εκεί δεν μπορεί να πεις ότι πάρε, να ανοικοδομήσει, να χτίσει ένα καινούριο σπίτι στην ουρά του διαδρόμου, του αεροδρομίου, ένας σεισμόπληκτος που θα επιδοτηθεί και από το κράτος, αλλά θα βάλει και δικά του λεφτά να πάει να το κάνει στην άκρια του διαδρόμου. Αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό. Το αποδέχτηκε τότε ο Πρωθυπουργός και έδωσε εντολή στον παριστάμενο γενικό τότε γραμματέα, με υφυπουργό συνέχεια, για να το συμπεριλάβει στο σχεδιασμό. Βέβαια το Υποδομών δεν είναι αρμόδιο, είναι τώρα το περιβάλλον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που με το χωρικό μπορεί να δώσει αυτή την κατεύθυνση. Είπα ένα παράδειγμα. Το δεύτερο είναι να δούμε και τους συντελεστές δόμησης που μπορεί να το κάνει για
ιδιαίτερα το Ερκαλοχώρι, αλλά όχι μόνο, που έχει πάθει τη μεγάλη ζημιά, όχι μόνο, έχουμε άπειρο αριθμό κτισμάτων στην ευρύτερη περιοχή που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο διπλανό σωστά, δήμο. Σωστά. Μόνο που τα αντανακλαστικά της πολιτείας δεν ήταν τέτοια, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να βοηθηθούν με τον καλύτερο δυνατό ρυθμό για να βρουν το δικό τους το ρυθμό και να προχωρήσουν τη ζωή τους. Αλλά δεν είναι και το μόνο παράδειγμα, βλέπετε, γίνεται σε και όλη την Ελλάδα. Δεν ανασυγκροτείται η περιοχή, κυρία Δουλγεράκη, μόνο με τις προκαταβολές. Τώρα η πολιτεία έχει δώσει κάτι προκαταβολές και θεωρείται καν το καθήκον. Σωστά. Δεν σωστά. Ανασυγκροτείται. Σωστά. Θέλει ευρύτερο σχέδιο, θέλει στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Να φανταστείτε ότι αντί για στήριξη έχουμε δυσμενή μεταχείριση. Η επιστρεπτέα προκαταβολή χαρίστηκε, διαγράφηκε στους πυρόπληκτους, αλλά δεν διαγράφηκε για τους σεισμόπληκτους. Εντάξει, και δεν υπάρχει απάντηση. Συζητάζουν καλά-καλά και δεν μπορούν να απαντήσουν. Η αλήθεια είναι γιατί δεν ξέρουν ή γιατί δεν θέλουν. Όχι. Ψυχρά. Ο κ. Σιλακάκης συζητάζει, λέει τα δημοσιονομικά, λέει κάτι παραμύθια εκεί. Μάλιστα. Μακριά από την κοινωνία και τις ανάγκες. Είναι πάρα πολύ μικρό το κόστος, αλλά είναι το μέγεθος της αδικίας πάρα πολύ μεγάλο. Να σας πω, είπατε δεν ανασυγκροτείται η περιοχή και έτσι θα ήθελα να κλείσουμε μόνο με προκαταβολές και είπατε όλα τα υπόλοιπα. Και προκαταβολές εγώ θα έρθω να συμπληρώσω που δεν ξέρεις εάν τελικώς αυτές οι προκαταβολές χρειαστεί να δοθούν και πίσω, εάν δεν προχωρήσουν αυτοί που τις πήραν στη σύσταση και του φακέλου και κάνατε την αναφορά στην αρχή. Είναι δηλαδή ένα πολύπλοκο θέμα έτσι όπως το έχουν κάνει. Από μόνο του είναι πάρα πολύ απλό και είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα για να βρουν το ρυθμό τους. Απλά θέλει άλλους ρυθμούς και θέλει να μην είσαι μόνο εκείνος ο οποίος βγάζει την οδηγία, να ξέρεις και πώς θα την εκτελέσεις σε χρόνο ντετέι προς ανακούφιση αυτών των ανθρώπων. Αυτοί ζουν στα κοντέινερ, αυτοί δεν έχουν σπίτια να μπουν μέσα και όχι εγώ ή τέλος πάντων οι υπουργοί που αναφέρατε. Είναι και πολλοί που δεν έχουν πάρει κοντέινερ. Είναι και πολλοί που δεν έχουν πάρει κοντέινερ και που είναι ακόμα φιλοξενούμενοι σε σπίτια φίλων, γνωστών κτλ. Ακόμα και εδώ στα τροχόσπιτα που τώρα τελευταία γίνεται η αποβολή λόγω των διοικητικών πρωτοκόλων. Στον Καρτερό. Ήταν 12 άτομα από τους άστεγους και είχαν πάει σε τροχόσπιτα φίλων γνωστών, δεν ξέρω, ή και δικών τους ανθρώπων. Μάλιστα. Αλλά είναι μια κατάσταση που το κεντρικό κράτος θέλει να τη διαχειριστεί κεντρικά από τη μια μεριά και από την άλλη δεν μπορεί να έχει γνώση της πραγματικότητας και να δώσει λύσεις. Ο συγκεντρωτισμός δηλαδή είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση και η μη ανάληψη ευθύνης ταυτόχρονα. Κύριε Κικερούγλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.